Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου σήμερα και μόνο στη χώρα μας οι ετήσιες νέες διαγνώσεις φτάνουν τις 350. Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας είναι η καλύτερη επιβίωση είναι εφικτή, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί ήρωες και οι οικογένειές τους. Σε ηλικία 16 ετών, ο καρκίνος μπαίνει στη ζωή της Ραφαέλας αναπάντεχα. Άρχισε να πονάει το χέρι μου και με πρωτοβουλία της μαμάς κάναμε μία εξέταση και βρέθηκε ότι πάσχω από σάρκωμα Γιούινγκ. Αυτό που είπα από μέσα μου ήταν ότι ήρθε, θα το πολεμήσουμε, θα το νικήσω. Χαμογελά πηγαία και παρά το νεαρό της ηλικίας της, ζυγίζει τη ζωή διαφορετικά πια. Να με αγαπήσω περισσότερο, να καταλάβω περισσότερο την αξία της ζωής και το πόσο όμορφο είναι όλο αυτό που μας προσφέρεται. Και όλη αυτή την αισιοδοξία, από πού την αντλείς? Από μέσα μου. Ο Κρικίνος δεν μπόρεσε να μου στερήσει το χαμόγελο για πολύ καιρό. Μέσα από το νοσοκομείο ξεκινά να ανεβάζει βίντεο στο TikTok και να επικοινωνεί την ιστορία της. Γιατί στις δύσκολες μου μέρες που δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω, έβλεπα τα βιντεάκια μου και ήλπιζα ότι θα έρθει αυτή η μέρα που θα είμαι πάλι καλά, θα χαμογελώ και θα σηκώνομαι να χορεύω κριτικά. Πριν από ένα χρόνο, το Make a Wish κάνει την ευχή της πραγματικότητα και φέρνει στη ζωή της ένα άλογο, τη Βικτόρια. Να γίνω μία μέρα καλά, να πω να τη δω, γιατί την έπαιρνα αγκαλιά και μου έφυγε όλη μου η κούραση, ο πόνος μου. Οι δικοί σου άνθρωποι πώς ήταν δίπλα σου σε όλη αυτή την περιπέτεια? Πολλά άτομα έφυγαν από δίπλα μου. Προφανώς δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και αυτοί οι λίγοι που έμειναν ήταν η δύναμη που χρειαζόμουν. Εκατοντάδες παιδιά και έφηβοι κάθε χρόνο νοσούν από καρκίνο στη χώρα μας και στέλνουν το μήνυμα ότι θα βγουν νικητές. Μέχρι στιγμής τα ποσοστά ίασης είναι 3 στα 4 παιδιά γίνονται εντελώς καλά. Έρχονται τώρα στοχευμένα με κυταρικές θεραπείες έτσι ώστε να δώσουμε ελπίδα και στο τέταρτο παιδί και πιστεύω σιγά σιγά το καταφέρνουμε. Και αυτό που λέω πάντα εγώ ότι μπορεί είναι θα περάσει και ότι μετά από κάθε καταιγίδα έρχεται και ένα ουράνιο τόξο. Μήνυμα στήριξης στα παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και τις οικογένειές τους στέλνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία επισκέφτηκε παιδιά που παλεύουν με την νόσο και φιλοξενούνται στους ξενώνες της Φλόγας. Είδαμε δέος, μία ακόμη φορά, το σθένος με το οποίο αντιμετωπίζουν τη δοκιμασία τους, τόσο τα ίδια όσο και οι οικογένειές τους. Την πίστη και την ελπίδα που τους στηρίζει στη μακρά και δύσκολη πορεία προς την ίαση. Γιατί ο παιδικός καρκίνος δεν είναι αίτητος.